Εγώ είμαι μία από τις τέσσερις κυρίες που θα μιλήσουν σήμερα για τη γυναίκα και επειδή οι άλλες τρεις είναι πολιτικοί, με την στενότερη, την ευρύτερη έννοια, σε διάφορα πόστα, εγώ τους είπα θα μιλήσω για τον ρόλο μου ως γυναίκα που προάγει την πολιτιότητα. 45 χρόνια στην εκπαίδευση, από το ρόλο της μητέρας, της παιδαγωγού, της καθηγήτριας στο πανεπιστήμιο, πώς, με ποιους τρόπους, ενισχύω την πολιτιότητα φοιτητών και μαθητών έτσι που να προλαμβάνουμε και να μην θεραπεύουμε κακές καταστάσεις όσον αφορά την ισότητα των έμφυλων ταυτοτήτων. Πόσο σημαντικός είναι ο συγκεκριμένος ρόλος της γυναίκας σε μια σύγχρονη κοινωνία που πάει από το κακό στο χειρότερο? Ο ρόλος της γυναίκας ήταν πάντα πολύ σημαντικός. Απλώς μετά τη δεκαετία του 80, που το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα άρχισε να εξελίσσεται, έβαλε τα όρια του θεσμικού της ρόλου, δηλαδή την αναγνώριση και νομικά της ισότητάς της. Εγώ θα σας πω μόνο ότι είχα έναν πολύ καλό καθηγητή στη Θεολογική Θεσσαλονίκη, στον αείμνηστο Νίκο Ματσούκα, που κάποια στιγμή προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 λέει: κάνετε ένα λάθος. Διεκδικώντας τα δικαιώματά σας, δεν πρέπει να γίνετε ίδιες με τους άνδρες. Πρέπει να διεκδικήσετε την ισότιμη ιδιαιτερότητα του ρόλου σας. Και αυτό το ασπάστηκα. Ο ρόλος της γυναίκας είναι πολλαπλός και είναι το κυρίαρχο. Θεωρώ ότι από τη γυναίκα ξεκινάνε τα πάντα και περισσότερες κινήσεις. Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι σημαντικός και πολλαπλός. Κυρίαρχος, θα έλεγα. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις γυναίκα, δικηγόρος, μητέρα, εργαζόμενη, νοικοκυρά? Πώς τα καταφέρνει? Κάνετε μια πολύ σημαντική ερώτηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι είναι εφικτό. Η πολυπλοκότητα και ο συνδυασμός όλων αυτών των ρόλων φέρνει και ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο είναι εξαιρετικό και φαίνεται όχι μόνο σε μένα, αλλά γιατί και εγώ είμαι μητέρα, μεγαλώνω το παιδί μου, είμαι επαγγελματίας, ασχολούμαι με τα κοινά, αλλά φαίνεται το αποτέλεσμα, όχι μόνο σε μένα και στις υπόλοιπες γυναίκες που καταφέρνουν ό,τι επιθυμούν. Σήμερα εδώ ακριβώς τι θα γίνει σε λίγο δηλαδή? Περιμένουμε την κυρία Ζαχαράκη, την υπουργό. Είναι εξαιρετική και σαν ομιλήτρα και σαν άνθρωπος. Θα μιλήσουμε, έχετε μιλήσει ήδη με την κυρία Δημάση, που είναι εξαιρετική, δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Περιμένουμε την κυρία Γκουλιάμα, η οποία θα είναι ομιλήτρια και η ίδια. Εμείς θα πούμε δύο λόγια με την κυρία Χατζή και θα ακούσουμε, θα απολαύσουμε τις ομιλήτριες. Για θέματα που, έχουν σχετικά, που θα είναι σχετικά με το ρόλο της γυναίκας, την πολυπλοκότητα, αυτό που σας είπα πριν. Αν και λίγες οι γυναίκες στην Ελληνική Βουλή, πώς είναι ο ρόλος της κοινωνίας? Λίγες δεν είναι πλέον. Οι γυναίκες είναι ένα σημαντικό ποσοστό της λαϊκής εκπροσώπησης και βεβαίως ένα πολύ πιο σημαντικό ποσοστό στην άσκηση διοικήσεως. Διαπρέπουν σε διαφορετικούς ρόλους κάθε φορά. Το σημαντικότατο ρόλο της μητέρας και της συζύγου, αλλά και σε θέσεις καριέρας όπου καταγράφουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Θέλω να καλωσορίσω σήμερα εδώ μια παλιά φίλη και εξαιρετική συνεργάτηδα και στο Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση, αλλά και τα χρόνια της νεολαίας, όταν ήταν στο επιτελείο των διεθνών σχέσεων, την περίοδο που ήμουν πρόεδρος στην ΟΝΕΔ, τη Σοφία Τζαχαράκη. Είναι μια πολιτικός που τιμά το ρόλο της, είναι ένα νέο παιδί το οποίο έγραψε μέχρι τώρα μια διαδρομή με αποτελέσματα και ήθος. Και χαίρομαι που τη φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην Οργάνωση Γυναικών στον τόπο μας, διότι ο ρόλος που έχει αναλάβει είναι ένας ρόλος ο οποίος πιστεύω ότι θα έχει ανταπόδοση και στη δική μας περιοχή. Θέλω να ευχηθώ σε όλες τις γυναίκες της σημερινής εκδήλωσης που διαπρέπουν καλή δύναμη στο δύσκολο έργο τους. Να πω ότι για μας εδώ στη Θράκη ο ρόλος της γυναίκας είναι πολύ σημαντικός, διότι ζούμε σε μια κοινωνία διαπολιτισμική. Και εδώ είναι και ένα σχολείο δημοκρατίας. Το μοντέλο που αναπτύσσεται, το διαπολιτισμικό, διαπερνά οριζόντια όλες τις κοινωνικές ομάδες, ανεξαρτήτως θρησκείας, γλώσσας ή καταγωγής, και κατά κάποιο τρόπο διδάσκει σεβασμό και βεβαίως διδάσκει και ισότητα. Ισότητα στην αντιμετώπιση και ισότητα ευκαιριών. Μακάρι να μπορούσαν έστω και για λίγο όλοι οι Ευρωπαίοι, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιφέρειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να περάσουν λίγο από εδώ, από την περιοχή μας και να δουν τι θα πει η δημοκρατία στην πράξη. Τώρα, να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, μια πολιτική οικογένειας και μια πολιτική η οποία πραγματικά προτάσει τα δικαιώματα. Αυτή την πολιτική και αυτόν τον αξιακό κώδικα τον υπηρετούμε από παιδιά, τον πιστεύουμε. Και όταν μας δίνει τη δυνατότητα κάθε φορά, προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη μέσα από το κυβερνητικό μας έργο. Να πω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό
ότι εδώ δίπλα στην θρακιώτικη κοινωνία δρά το Πανεπιστήμιο με σημαντικό αριθμό γυναικών που διαπρέπουν στα γράμματα και βεβαίως αυτό το πνεύμα, αυτή η αντίληψη και αυτή η γνώση που διαθέτουν αυτές οι γυναίκες διοχετεύεται και μέσα στα σχολιά μας, στη νέα γενιά, αλλά και μέσα στην κοινωνία μας. Γι' αυτό και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν και ως ακρίτισες γυναίκες που φυλάττουν Θερμοπύλες στην πιο έτσι ακριτική περιφέρεια της Ευρώπης. Νομίζω ότι μόνο οι γυναίκες θα μπορούσαν να αναλάβουν μια τέτοια πολυσχεδία ρόλων και να τις διεκπαιρεώσουν με επιτυχία, χάρη στην υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη που διαθέτει το φύλο μας και στις καλές διαπραγματευτικές ικανότητες που διαθέτουμε. Τώρα, βέβαια, τα λέω λίγο ακούγοντας πως ευλογώ τα γένια μου, αλλά η αλήθεια είναι πως από τη μια η συντηρητική μας κοινωνία που μας έχει βάλει στους ώμους πολλούς ρόλους, αλλά από την άλλη ο εκμοντερνισμός της κοινωνίας, παρίσταται η απέτηση να τα καταφέρουμε σε όλα. Η ομιλούσα δεν εξαιρείται με πολλούς ρόλους και δεν ξέρω αν τα κάνουμε και όλα καλά. Πάντως σήμερα είμαστε εδώ αρκετές για να κουβεντιάσουμε και να ακούσουμε, να παρηγορηθούμε, να νιώσουμε λίγο αλληλέγγυες. Γιατί η ευθύνη βαρύνει όλους και δεν ξέρουμε ποτέ στο τέλος τι καταφέρνουμε καλά και τι όχι. Καλωσορίστε και άλλη μια φορά στην πόλη Σκουρουτή. Είναι σημαντικός ο ρόλος της γυναίκας της επανεκκλησίας. Ανέκαθεν ήταν. Απλά τώρα αναδεικνύεται ακόμη πιο πολύ και ήρθαμε σήμερα να μιλήσουμε γι' αυτό. Σημαντική τοπική εκδήλωση, η οποία όμως έχει μεγαλύτερη εμβέλεια, ειδικά όταν μιλάμε για μία εβδομάδα που και εμείς στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δίνουμε πολύ μεγάλη αξία στα μηνύματα τα οποία θέλουμε να δώσουμε, ενδυνάμωσης, σε ένα δύσκολο συγκείμενο, σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με πολλαπλές προκλήσεις για τη γυναίκα, η οποία πρέπει να είναι την ίδια στιγμή στην οικογένεια, όσους εξ αυτών το επιθυμούν, συγχρόνως σε ένα πολύ απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, με πολύ ωρη παραμονή, με υψηλές προκλήσεις, αλλά και την τεχνολογία η οποία βάζει καινούργια δεδομένα συνέχεια. Άρα, μία λήψη δεξιοτήτων η οποία πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζεται. Εμείς, πέραν των υπολείπων που θα πούμε τώρα για τις εξελίξεις στο κομμάτι και της εργασιακής ούτως ή άλλως ευκαιρίας και αναβάθμισης γυναικών, θέλουμε να δώσουμε και όλο το πλαίσιο των μέτρων των οποίων λαμβάνουμε για την προστασία της, για το πλαίσιο, για το πώς βοηθάμε και την οικογενειακή εναρμόνιση μαζί με την επαγγελματική ζωή. Το πώς δηλαδή με τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, με προγράμματα καινοτόμων πρωτοποριακά όπως την Ταντάδε της Γειτονιάς, όπως ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, ενός καλού δημόσιου σχολείου, η οποία αφήνει και την οικογένεια έτσι να νιώθει πολύ πιο ήσυχη για τα παιδιά και για την πρόοδό τους, το πόσο όλο αυτό μπορεί να βοηθήσει και τη γυναίκα να ανταπεξέλθει καλύτερα σε αυτό το απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. Άρα, πολλά τα θέματα, πολλαπλές προκλήσεις και το Υπουργείο μας, το Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, θέλει να είναι κεντρικό και πρωταγωνιστικό σε αυτό. Πόσο δυσκολεύει αυτός ο σημαντικός ρόλος της γυναίκας σε μια δύσκολη πλέον κοινωνία και μετά τις πολλές γυναικοκτονίες τα τελευταία δύο χρόνια? Ναι, προφανώς εδώ πέρα έχουμε μία αύξηση των αριθμών και της έντασης, γιατί πριν πάμε στο τραγικό γεγονός απώλειας ζωής, πριν έχουν προηγηθεί πάρα πολλά φαινόμενα τα οποία εμείς πρέπει είτε και να προλάβουμε αλλά και να τα παρατηρούμε πάρα πολύ έντονα. Άρα είναι σημαντικό το ότι επεκτείνουμε, και το λέω για να γίνει πολύ σαφές, επεκτείνουμε και ουσιαστικά αναβαθμίζουμε και τις συμβάσεις όλων των ατόμων που δουλεύουν στο Υπουργείο μας για τη γραμμή 15900. Αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν δουλειά την επόμενη προγραμματική περίοδο χωρίς να υπάρχει καμία εργασιακή ανασφάλεια. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα 44 συμβουλευτικά κέντρα, για τους 20 ξενώνες και για όλο το πλαίσιο της προστασίας μαζί με τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ψυχολόγους, τη δωρεάν νομική συνδρομή που μπορεί να έχει μια γυναίκα. Οι ξενώνες πρέπει να ξέρουν, αν κάποιες μας παρακολουθούν γυναίκες αυτή τη στιγμή, ότι μπορούν να οδηγήσουν αμέσως μετά σε επιδοτούμενο διαμέρισμα από το Υπουργείο για 2 χρόνια με πληρωμένους όλους τους λογαριασμούς, όπως επίσης και για έβρεση εργασίας για 1 χρόνο. Αυτό είναι πρόγραμμα που λέγεται Στέγαση και Εργασία, το οποίο παρέχεται σε γυναίκες που μπορούν να έχουν διαμείνει σε ένα ξενώνα. Και βέβαια όλα αυτά προφανώς έχουν να κάνουν με μια προστασία ενός περιβάλλοντος και μια αλλαγή κουλτούρας ανοχής απέναντι στη βία. Δεν μπορεί να γίνει καμία μορφή αυτής ανεκτή και βέβαια σε οποιαδήποτε έκφανση. Το νήμα πρέπει να πηγαίνει λίγο πιο πριν όμως. Εγώ ως εκπαιδευτικός δεν μπορώ να επιμείνω σε όλο αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται σε πολύ μικρή ηλικία, στα θέματα και στα μαθήματα αλληλοσεβασμού, αλληλοκατανόησης και βέβαια αποδοχής ότι
Μπορεί να είμαστε διαφορετικές και διαφορετικοί, είμαστε όλες όμως και όλοι ίσοι σε όλο αυτό το κομμάτι έτσι της διάδρασης. Ξεκινάει μέσα από το σχολείο και μέσα από την οικογένεια, βέβαια, όλο αυτό. Ανθρώπινα μιλώντας, αυτή τη στιγμή που μας ακούνε, μας παρακολουθούν γυναίκες, οι οποίες μπορεί να βιώνουν καταπίεση ακόμα και στην πιο ακραία μορφή, ποιο το μήνυμά σας προς αυτές, προκειμένου να σπάσουν τη σιωπή τους, αλλά και δευτερευόντως, ποια η απάντησή σας στο πάνδημο αίτημα της αντιπολίτευσης να καθιερωθεί ο όρος νομικά γυναικοκτονία, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι εποφελία εν τέλει των γυναικών ή κάτι το οποίο νομικά απλά δημιουργεί μια τρύπα και έχει την διαντιμετώπιση? Νομίζω ότι οι νομικοί μπορεί να τοποθετηθούν με μεγαλύτερη επάρκεια σε αυτό. Από την άλλη, όμως, να πούμε ότι και ο καινούριος ποινικός κώδικας έχει αυστηροποιήσει ακόμη παραπάνω όλο το κομμάτι και των ποινών για διάφορες μορφές βίας. Όμως, προτάσει πάρα πολύ το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας, ειδικά όταν αυτό προφανώς οδηγήσει και στην απώλεια ζωής. Άρα, έχουμε ένα ισχυρό, στιβαρό και στέρεο αυτή τη στιγμή ποινικό οικοδόμημα. Ως προς το κομμάτι, προφανώς όμως ο κ. Στυλιανίδης έχει την πλήρη άποψη και την πλήρη γνώση αυτού. Στο κομμάτι τώρα του μηνύματος, εγώ θα έλεγα, αν κάποιο μας ακούει, να ξέρει ότι είμαστε εδώ να την προστατεύσουμε. Να ξέρει ότι υπάρχει η πρώτη κίνηση που μπορεί να κάνει το 15900, να ξέρει ότι θα έχει δωρεάν στήριξη και στο κομμάτι, όπως σας είπα, της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, της έβρεσης εργασίας όταν νιώσει έτοιμη γι' αυτό, πριν όμως από αυτό μιας επαγγελματικής καθοδήγησης που μπορεί να θέλει, ότι μπορεί απευθείου αλλά μπορεί να χρειαστεί κάπου να μείνει, θα υπάρχει δυνατότητα αυτή. Και βέβαια, αν θέλει να προστατευτεί, και στο αστυνομικό τμήμα, στα 18 ειδικά αστυνομικά τμήματα τα οποία υπάρχουν για την ενδοοικογενειακή βία, μπορεί να πάρει ή στο συμβουλευτικό κέντρο ή στο αστυνομικό τμήμα το panic button. Το panic button δεν θα το καταλάβει κανείς από το σπίτι, το έχει. Έχει σώσει ζωές. Πάνω από 100 φορές έχει χτυπηθεί από τον Απρίλιο. Έχει πατηθεί αυτή η εφαρμογή και έχει αποτρέψει τα χειρότερα. Άρα νομίζω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πλέγμα, το οποίο αν μια γυναίκα, κάποιος βιώνει αυτή τη στιγμή αυτό του είδους τη βία, να ξέρει ότι υπάρχει επιλογή. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μιλούν ακόμη περισσότερο. Και γιατί? Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί και να πει, μα γιατί, κυρία Ζαχαράκη, μένετε περισσότερο στην ενδοοικογενειακή βία? Γιατί το 82% των περιπτώσεων αυτών είναι κυρίως από σύντροφο ή σύζυγο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι εντός της οικογενειακής κυρίως ή μια συντροφική, θα έλεγα, σχέση που βλέπουμε ότι υπάρχει η πλειοψηφία των περιπτώσεων. Να σας ρωτήσω. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι υπάρχει θέμα υπογεννητικότητας. Η κυβέρνησή σας έχει κάποιο σχεδιασμό για το ζήτημα αυτό, μαζί και με άλλους φορείς, ή αρκείτε μόνο στα επιδόματα? Εσείς φαντάζομαι ότι γνωρίζετε, αν με παρακολουθήσετε την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ στην Κομωτινή, ότι ήδη εκπονούμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό. Γι' αυτό. Αν το είχατε προσέξει λοιπόν, να ξέρετε ότι εδώ και αρκετούς μήνες έχουμε ξεκινήσει αυτή την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό. Μια σημαντική στιγμή, θα έλεγα, γιατί το κράτος ως κράτος, εγώ δεν βάζω κομματικές ταμπέλες απαραίτητα, πρόκειται για μια εθνική πρόκληση, ειδικά και σε μια περιφέρεια που έχει δει και τις επιπτώσεις της δημογραφικής πτώσης, έτσι ώστε να παραδώσουμε στον Πρωθυπουργό ένα εθνικό σχέδιο δράσης με αρχή, μέση και τέλος, με πάρα πολλές εκφάνσεις, που έχουν να κάνουν και με τα μέτρα για την προστασία της γυναικός ως προς το κομμάτι των αδειών, η οποία, όπως είδατε, πριν από λίγο καιρό αναβαθμίστηκε, παρατάθηκε, όπως και το επίδομα αυξήθηκε, και πολλά άλλα μέτρα τα οποία ούτως ή άλλως θα ανακοινώσουμε τον Μάιο. Άρα, πολύ σωστή η παρεπίπτωσή μας, την έχουμε ήδη εντοπίσει. Δεν θα μπορούσαμε ούτως ή άλλως, γιατί η στατιστική υπηρεσία έδειξε μια πολύ μεγάλη πτώση της γεννήσης φέτος σε σχέση 22 με 21, η οποία ξεπερνά το 10%. Στην Κομωτινή ήταν τάξη τη γενιά. Μετά το τέλος του πιλωτικού θα γίνει σε όλους τους Δήμους. Έχουμε βρει τα χρήματα. Ευχαριστούμε πολύ.